Κάποιοι έχουν πρόβλημα με άλλους που συγκατοικούν εκεί, άλλος έχει άλλο πρόβλημα, δεν έχει ώρα. Οπότε θα πω μερικά πράγματα από αυτά που έχω συγκεντρώσει, πότε είναι καλό να μελετάμε. Όταν είμαστε κουρασμένοι και νιώθουμε το σώμα μας ότι δεν μπορούμε να το κουμαντάρουμε, δεν μελετάμε. Πάμε τώρα στα άκρα. Ναι, αλλά δεν έπαιξε καθόλου και να παίξεις δεν θα έχει απόδοση. Είναι σαν να σε δέρνε και να σου λένε παίξε μπουζούκι. Παίξε μπουζούκι. Τα αφήνουμε. Δεν μπορεί να είμαστε κάθε μέρα έτσι. Ναι, μα σχεδόν είμαι κάθε μέρα έτσι. Ωραία. Πρέπει να βρεις τότε μια ώρα που να είσαι ξεκούραστος και θα πεις τώρα. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια κουρασμένοι. Θα κοιμηθούμε, μετά κάπου θα ξυπνήσουμε. Ναι, αλλά δεν πει κανένας. Ναι, αλλά την ώρα που ξυπνάω είναι αργά. Εντάξει, τέτοιες περιπτώσεις είναι ακραίες και κάποιος από αυτά που λέω σημαίνει ότι δεν έχει τελικά ώρα. Αλλά ένας ο οποίος αγαπάει το μπουζούκι, άμα θέλει μπορεί να βρει ώρα. Και πού θα βρει, αφού κοιμούνται την ώρα. Να πάρει το μπουζούκι, να πάει με το αυτοκίνητο και να πάει σε ένα πάρκο να κάτσει μέσα στο αυτοκίνητο να παίξει. Λέμε, αν αγαπάει πολύ το μπουζούκι, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εάν τώρα ψάχνει να βρει, μα είμαι κουρασμένος, μα δεν έχω χρόνο, μα σκολάω αργά, αυτό δεν ισχύει μετά εκεί πέρα. Ψάχνει να βρει δικαιολογίες, δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια άτομα, για να πει ότι δεν έχω χρόνο να παίξω. Μην παίξει τότε. Ας το μπουζούκι. Το μπουζούκι απαιτεί θυσία και όλες οι δραστηριότητες. Αν είναι να πας στο κοινί ή να πας στο ψάρεμα, αν είναι να παίξεις ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, θέλει θυσίες. Δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε γιατί μετά πάει μέσα στην γκρίνια. Οπότε αυτή την περίπτωση την αφήνουμε στην άκρη. Η άλλη περίπτωση είναι όταν φάμε, δεν πρέπει να μελετήσουμε μετά. Βαραίνει ο άνθρωπος και θέλει μετά από το φαγητό να κάτσει λίγο να ξεκουραστεί. Τώρα αν είναι μεγάλη ανάγκη και πρέπει να μάθει κάποια τραγούδια ή ήδη δουλεύει, εκεί δεν μας εμποδίζει το φαγητό. Αλλά λέμε τώρα για κάθε φορά ότι δεν είναι καλό να τρως και να πεις τώρα έφαγα να κάτσω να μελετήσω. Όχι. Δεν μελετάμε όταν βρίσκονται άλλοι στο δωμάτιο και ειδικά όταν παίζει τηλεόραση και αυτοί κάθονται και βλέπουν τηλεόραση. Όπως εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με το μπουζούκι και εκείνοι ασχολούνται με τηλεόραση. Γιατί θα ακούσουμε τα γνωστά, ου σταμάτα πια, μαζάλει στο κεφάλι, ου όλο μπουζούκι παίζει. Δεν μελετάμε για όσοι είναι παντρεμένοι όταν είναι η γυναίκα τους μπροστά. Θα ακούσουν και το, μα τελικά πιο καλά πιο έχεις, το μπουζούκι ή εμένα. Ή σταμάτα το πια, μου ζάλει στο κεφάλι. Πρέπει τελικά να είμαστε μόνοι. Να βρούμε ένα χώρο και αν δεν έχουμε χώρο, να βρούμε κάποια ώρα που να είμαστε μόνοι. Εμείς το μπουζούκι, τίποτα κάνουμε, κανένας άλλος. Και θα προσέξουμε βέβαια και ώρες που είναι ακατάλληλες, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ενοχλούμε τους άλλους και έστω και μια φορά μας κάνουν παράπονα, θα νιώθουμε μέσα μας ότι μήπως ενοχλήσω, μήπως ξανάρθει πάλι αυτός και μου φωνάζει. Δεν είναι καλό. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την ώρα εκείνη που να είμαστε μόνοι, να μην είναι κανένας άλλος, να μην υπάρχουν περισπασμοί από τίποτα, να κλείσουμε το κινητό, μπορούμε να μελετάμε και «Έλα Νίκο, ναι, τι έγινε?» Ναι, θα σε πάρω σε λίγο. Έλα Παγκού, τι έγινε, γίνεται να σε πάρω σε λίγο. Πάει η μελέτη. Είναι σαν να γράφεις ένα γράμμα, γράφεις γράμμα και έρχεται μετά κάποιος και φεύγει. Μετά όταν συνεχίσεις να γράψεις το γράμμα, πρέπει να ξαναδιαβάσεις τώρα όλο το κείμενο, να δεις πού βρίσκεσαι και σκέψου την ώρα που είναι να ξαναγράψεις, έρχεται κάποιος πάλι και σε ενοχλάει. Το ίδιο γίνεται με τη μελέτη. Οπότε κατεβάζουμε τα ρολά από όλες τις άλλες δραστηριότητες και καθόμαστε, μελετάμε και έχουμε πρόγραμμα από τι θα κάνουμε. Όταν καθόμαστε μελετάμε δεν λέμε ό,τι κάτσει. Πρέπει να έχουμε πρόγραμμα την ώρα που μελετάμε και θα πούμε θα κάνω αυτό και θα φέρω εις πέρας αυτό. Πρέπει να έχουμε στόχους, ότι βάζω στόχο αυτό το πράγμα. Αν παίζουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και όποτε βρούμε ώρα δεν θα αποδώσουμε ποτέ. Ναι, αλλά οι ώρες μου είναι παράξενες. Ωραία. Πρέπει μέσα στην ημέρα θα πεις ότι όποια ώρα που εγώ μπορέσω θα καθίσω, όπως θα πάω με τους φίλους να πάω στην καφετέρια, θα καθίσω και μια ώρα και θα το αφιερώσω για το μπουζούκι να παίξω. Εάν δεν πιάσουμε τον εαυτό μας, τον βάλουμε κάτι να πούμε ότι πρέπει να κάτσουμε να παίξω και το αφήσουμε όποτε έρθει η ώρα, για πολλούς αυτή η ώρα δεν θα έρθει ποτέ.
και θα παίζουν μια φορά όποτε κάτσει, οπότε δεν θα υπάρχει απόδοση, δεν θα υπάρχει πρόοδος. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, να έχουμε στόχους, να δουλεύουμε πάνω εκεί και να μην αφήνουμε περισπασμούς τίποτα, να μας φωνάζει σαν το τεντωμένο σκηνί που έχουμε πει, είμαστε το τεντωμένο σκηνί και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ενοχλούνται από το παίξιμό μας λένε άντε γκρεμίσου, πέσε κάτω να τελειώνουμε. Όχι, μελετάμε, ανενόχλητε από όλα αυτά, στόχους και προοδεύουμε.